Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Φιλία Σαριδάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το νεακρίτη.gr. Αυλαία στην πολυκρότη δίκη για την απαγωγή του Μιχάλη Λεμπιδάκη, που διήρκησε δύο μήνες με στιγμές έντασης και συγκλονιστικές καταθέσεις, καθώς σήμερα ανακοινώθηκε η ετοιμιγορία του δικαστηρίου. Ένοχοι κατά περίπτωση κρίθηκαν οι 12 κατηγορούμενοι. Νέα τροπή δίνει το πιστοποιητικό θανάτου της 88χρονης που άφησε την τελευταία της πνοή μετά από ληστεία στη Ζήρο. Το έγγραφο που υπογράφει ο ιατροδικαστής ορίζει το είδος του θανάτου ως ανθρωποκτονία εξαιτίας εγκεφαλικής αιμορραγίας. Και με τη γρήπη να καλπάζει σε όλη τη χώρα, οι ειδικοί συστήνουν εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων και προσοχή στην τήρηση των κανόνων υγιεινής. Μπείτε στην κατηγορία Υγεία για να διαβάσετε όλες τις συμβουλές για το πώς μπορούμε να προφυλάξουμε τα παιδιά μας από τη γρήπη. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr από το κινητό, το tablet και τον υπολογιστή σας. neakriti.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.